Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνδεθούμε, να καλησπερίσουμε στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του West τον κύριο Γιάννη Λιάση, τον αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, για να δούμε αναλυτικά τις αποφάσεις της τελευταίας συνεδρίας όσον αφορά τις ΑΠΕ στο Βέρμιο και όχι μόνο. Κύριε Λιάση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μακρατσά, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Καταρχήν είδαμε ότι στην τελευταία συνεδρίαση που τέθηκε το θέμα όσον αφορά την άναρχη τοποθέτηση και ανάπτυξη των ΑΠΕ στην περιοχή του Βερμίου, είχατε μια αρνητική παρουσία όλες οι παρατάξεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Δυτικής Μακεδονίας. Για πείτε μας λίγο για αυτό το θέμα, το οποίο πραγματικά ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ήταν και από τα πρώτα θέματα που απασχόλησαν τη συνεδρίαση, κύριε Αντιπρόεδρε. Κύριε Βακρατσά, αν θυμάστε, αυτό το θέμα είχε τηθεί η αντιπολίτευση να τεθεί ως προημερήσια διάταξη στην πιο προηγούμενη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, όμως η απόφαση τότε του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν να έρθει ως τακτικό θέμα και ήρθε ως πρώτο τακτικό θέμα στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση. Κατά την άποψή μου είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Έχουμε πάρει ήδη μία απόφαση από τις αρχές του 2021 όπου σύσσωμο το σώμα εκφράσαμε την αντίθεσή μας με την άναρχη εγκατάσταση και ανάπτυξη των ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία και οι αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος είναι συνολικά αρνητικές για την άναρχη αυτή ανάπτυξη. Όμως δυστυχώς οι αποφάσεις μας, κύριε Βακρατσά, είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Και τότε είχαμε ζητήσει οι αποφάσεις μας να γίνουν αποφασιστικού χαρακτήρα και να μην υπάρξει καμία ανάπτυξη ΑΠΕ πριν την ολοκλήρωση του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου, του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ και την θεσμοθέτηση των ανταποδοτικών από τις ΑΠΕ και όχι να γίνεται παζάρι διαπραγμάτευση με κάθε Δήμο ή με κάθε τοπική κοινότητα. Πάντως, κύριε Λιάση, όμως δεν βλέπουμε ότι αυτοί που προσπαθούν να προχωρήσουν μια τέτοια επένδυση δεν τους ενδιαφέρει όμως η απόφαση ενός Περιφερειακού Συμβουλίου που θεωρητικά δεν αποφασίζει για αυτούς. Ακριβώς. Αυτό να λέμε και την αλήθεια τώρα, δηλαδή. Εσείς μπορεί να το συζητήσετε το θέμα και να εκφράσετε την αγανάκτηση σας ή να προσφύγετε στη δικαιοσύνη και θέλω να μας τα πείτε στη συνέχεια. Αλλά δεν είναι καθοριστική σημασία η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, έτσι δεν είναι, κύριε Αντιπρόεδρε? Ακριβώς αυτό διαπιστώσαμε στη συνεδρίαση και επαναλάβαμε αρκετοί Περιφερειακοί Σύμβουλοι ότι παρά την απόφασή μας από το 2021, θα το πω πολύ λαϊκά, μας έχουν γραμμένους στα παλιότερα των υποδημάτων τους. Μας αγνοούν παντελώς και προχωρούν στην ανάπτυξη των ΑΠΕ χωρίς να μας λαμβάνουν καθόλου υπόψη και μάλιστα και σε ζώνες υψηλής παραγωγικότητας. Σε περιοχές προστασίας, είτε Natura είτε Life, και σε πανέμορφες βουνοκορφές. Η ανάπτυξη αυτή θα καταστρέψει τον τόπο μας. Και γι' αυτό, στην τελευταία μας απόφαση, είπαμε ότι δεν αρκεί να παίρνουμε αρνητικές αποφάσεις και η απόφασή μας είναι να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Μάλιστα, τι σκέφτεστε να κάνετε, γιατί ακούσαμε και την αρμόδια την Περιφερειάρχη, την κυρία Ντιό, που εισηγήθηκε το θέμα, μίλησε για μια απαράδεκτη αναρχία στις αδειοδοτήσεις και ότι θα πρέπει να πάρθουν, να αποφασιστούν οι τοπικές κοινωνίες, να πάρθουν και μέτρα. Τι σκέφτεστε να κάνετε, τι απόφαση πήρατε, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις σας ως περιφέρεια? Ήδη ζητούμε μια νομική γνωμοδότηση, αν έχουμε τη δυνατότητα και δεν έχει παρέλθει ο χρόνος, της προσφυγής κατευθείαν της περιφέρειας για την παρεμπόδιση αυτής της άνερχης ανάπτυξης και σε περίπτωση που έχει παρέλθει ο χρόνος της δικής μας παρέμβασης, τη στήριξη των νομικών πρωτοβουλειών από τους φορείς, τους υπόλοιπους φορείς, για τους οποίους δεν έχει παρέλθει ο χρόνος. Θα στηρίξουμε απόλυτα τις προσπάθειές τους για την παρεμπόδιση αυτής της άνερχης ανάπτυξης. Κύριε Βακρασά, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Διότι δεν γίνεται στο Βέρμιο να έχουμε μια συνολική ανάπτυξη 2,9 γιγαβάτ ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών, όταν όλο το δυναμικό που ζητούμε για τη λειτουργία, για το ενεργειακό δυναμικό της χώρας μας, που απαιτείται, δεν είναι πάνω από 9 με 10 γιγαβάτ. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αυτό δεν μπορούμε να το επιστρέψουμε. Καταστρέφεται συνολικά ο τόπος μας. Και δεν βοηθάει ότι καθόλου στην ανάπτυξη. Μάλιστα, και βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη τέτοιων έτσι επενδύσεων στη Δυτική Μακεδονία. Μιλάμε για χωροταξικό, αλλά
Από ό,τι βλέπουμε, κύριε Λιάση, επειδή έχετε εμπειρία ως αυτοδιοικητικός, έχει προχωρήσει το θέμα του χωροταξικού στην περιοχή. Είχαμε μία ενημέρωση ότι η πρώτη διαβούλευση θα έρθει μέσα στο Νοέμβρη, ότι ολοκληρώνεται το χωροταξικό. Μακάρι να έρθει να έχουμε τη διαβούλευση και επιτέλους να έχουμε ένα χωροταξικό. Και πιστεύω ότι όταν θα ολοκληρωθεί αυτό, δεν θα έχουμε αυτή την άναρχη ανάπτυξη. Όμως μέχρι τότε εμείς προσφεύγουμε νομικά. Και βέβαια έχει δίκιο η κυρία Ντιό, αυτή η ανάπτυξη δυστυχώς συνεχίζεται και δυστυχώς υπάρχουν και νομοθετήματα που βοηθούν, κύριε Βακρασά, στην ανάπτυξη, παράδειγμα, φωτοβολταϊκών πάνω από 100 ΜΒ. Άρα λοιπόν και στην ανάπτυξη αυτή βοηθούν οι μεγάλοι. Οι μικροί επενδυτές μένουν απ' έξω. Τι σημαίνει αυτό, ότι η τοπική κοινωνία μένει απ' έξω και σε αυτόν τον τομέα. Μάλιστα. Τώρα είδαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι θέσατε και κάποιους προβληματισμούς τώρα για διάφορα έργα. Καταρχήν είδαμε τις προηγούμενες ημέρες ο κύριος Κασαπίδης να υπογράφει την σύμβαση για τη σύραγγα της Κλεισουράς. Ήδη ξεκίνησε το έργο. Σας είδαμε όμως προβληματισμένο και θέσατε κάποια ερωτήματα στον Περιφερειάρχη. Για πείτε μας λίγο, κύριε Λιάση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πράγματι, το έργο της σύραγγας της Κλεισούρας, παρά τους προβληματισμούς που είχαμε εμείς ότι δεν είναι ένα έργο πρώτης προτεραιότητος, η Περιφερειακή Αρχή επικαλέστηκε την ωριμότητα του έργου και υπέγραψε τη σύμβαση για αυτό το πολύ μεγάλο έργο των 74 εκατομμυρίων. Είναι ένα έργο που απορρόφησε όλα τα χρήματα αυτού του άξονα, αυτού του μέτρου και δεν περίπτωσε χρήματα ούτε για τον κάθετο της Φλόρινας ούτε για άλλα έργα. Όμως και σε αυτό το έργο έβαλα κάποια θέματα. Δεν μπορεί να υλοποιείται ένα έργο 74 εκατομμυρίων ευρώ, κύριε Βακρασά, και να μην υπάρχει άμεση διασύνδεση της τοπικής κοινότητας της Κλεισούρας, μιας μοναδικής τοπικής κοινότητας, μαρτυρικής κοινότητας, με ένα μοναστήρι που είναι, αν θέλετε, στο σημείο αναφοράς στην περιοχή μας. Δεν μπορεί αυτή η διασύνδεση να γίνεται μέσω βαρικού. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόσβαση. Τι θα έχει ως αποτέλεσμα αυτό? Την απόλυτη απομόνωση της τοπικής κοινότητας της Κλεισούρας. Και το δεύτερο ζήτημα που έθεσα είναι ότι για την ένταξη αυτού του έργου, ως κύριο επιχείρημα και πρώτο επιχείρημα, χρησιμοποιήθηκε ότι γίνεται αυτό το έργο για να υπάρχει η διασύνδεση των δύο κάθετων αξώνων. Δηλαδή του καθέτου της Καστοριάς και το ανύπαρκτου δυστυχώς ακόμα καθέτου Νίκη Φλόρινα Κοζάνη. Μάλιστα. Όμως, τι σας απάντησε ο Περιφερειάρχης? Αυτό σας λέω για να ολοκληρώσω. Για να συμβεί αυτό, προϋπόθεση είναι να υπάρχει ένας δρόμος διασύνδεσης από το βαρικό Αναργύρους Αμύνταιο. Μάλιστα. Μέσω το κοινοτήτου με μια νέα χάραξη. Κατά την προσωπική μου λοιπόν άποψη, έπρεπε αυτό να συμβεί μαζί με αυτό το έργο των 74 εκατομμυρίων. Ο κύριος Κασαπίδης, ο κύριος Περιφερειάρχης, μου απάντησε ότι γίνεται μία μελέτη, όμως είμαστε ακόμα στη φάση της μελέτης. Άρα αυτός ο δρόμος θα πάει παραπίσω. Και η δική μας πίεση, η δική μας απέτηση είναι να γίνει πολύ σύντομα και αυτός ο δρόμος, διότι διαφορετικά, κύριε Βακρατσά, δεν θα έχουμε τη διασύνδεση δύο κάθετων αξώνων. Για να έρθει κάποιος στο Αμύνταιο θα πρέπει πρώτα να φτάσει στην Πτολεμαίδα και μετά να επιστρέψει στο Αμύνταιο. Αυτό δεν είναι σε αυτό το έργο της σύραγγας μπορεί να ενταχθεί αυτός ο δρόμος ή είναι άλλο έργο αυτό? Τώρα πια είναι άλλο έργο, διότι δεν υπήρχε ημέρημνα να είναι μέσα σε αυτό το έργο. Ωραία. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, κύριε Βακρασά. Είναι ένα δύσκολο ζήτημα, γιατί υπάρχει απομόνωση κάποιων κοινωνιών τοπικών. Ακριβώς. Και αν θέλετε να σας πω και κάτι άλλο, από ενημέρωση που είχα, ο Δήμος Αμυνταίου κάνει τώρα μία μελέτη, όμως είμαστε ακόμα στη φάση της μελέτης. Η περιφέρεια παρεμβαίνει στους κόμβους να κάνει τη μελέτη, όμως αντιλαμβάνεστε ότι από τις μελέτες για να φτάσουμε στην υλοποίηση του έργου φοβάμαι πολύ ότι θα περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και άρα δεν θα υπάρχει διασύνδεση των δύο καθέτων αξώνων. Σας ικανοποιεί αυτό το έργο η σύραγγα της Κλεισούρας? Γιατί ακούσαμε τον Περιφερειάρχη να μιλάει ότι θα ενώσει την Εορδαία, θα ενώσει τη Φλόρινα με την Καστοριά. Τρεις περιφερειακές ενότητες. Είστε ικανοποιημένος και για τις θέσεις εργασίας που θα έρθουν? Γιατί είναι ένα έργο που θα διαρκέσει 36 μήνες και λίγο παραπάνω. Πολλές φορές δεν ολοκληρώνονται τα έργα πάντα στο χρονοδιάγραμμα που υπάρχει. Θα βοηθήσει την περιοχή, κύριε Λιάση, και το Αμύνταιο να πηγαίνει στην Καστοριά και η Καστοριά να έχει το Αμύνταιο, στη Φλόρινα και σε άλλες περιοχές?
Νομίζω ότι έβαλα τους προβληματισμούς μου. Το έργο είναι σημαντικό. Κάθε έργο είναι σημαντικό. Ναι. Και αν θέλετε, αυτό το έργο είχε ενταχθεί ως έργο έστω δεύτερης προτεραιότητας από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Ναι. Η σημερινή Περιφερειακή Αρχή επικαλέσει την οριμότητα των μελετών και την ετοιμότητα για να υλοποιηθεί αυτό το έργο και το υλοποιεί. Εμείς θεωρούσαμε ότι άλλα έργα είναι πρώτης προτεραιότητας, όπως ο κάθετος άξονας της Φλόρινας, αν θέλετε, και ακόμη και το φράγμα του Νεστορίου. Όμως επικαλέστηκαν έλλειψη ετοιμότητας μελετών και μη δυνατότητα υλοποίησης σε αυτό το χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Επαναλαμβάνω όμως ότι ακόμα και έτσι, παρότι είναι χρήσιμο το έργο, κανείς δεν αντιλέγει, η άποψή μου είναι ότι για να έχει ολοκληρωμένη έτσι, αποδοτικότητα αυτό το έργο, θα έπρεπε να έχει μελετηθεί και η διασύνδεση Βαρικό Αμύντο, για να τηρείται και ο πρώτος όρος που επικαλέστηκαν για να εντάξουν αυτό το έργο. Μάλιστα. Θεωρώ κάθε έργο που γίνεται εσωτερικής διασύνδεσης μέσα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι θετικό, είναι σημαντικό, όμως πιστέψτε με κύριε Βαγκλατσά, η άποψή μου ότι άλλα έργα είχαν την προτεραιότητα να γίνουν και οφείλουμε σύντομα να τα κάνουμε. Και αυτό είναι ο κάθετος άξονας της Φλόρινας, διότι είναι η μόνη περιφερειακή ανότητα που δεν έχει κάθετο άξονα. Ωραία. Τώρα και αν θυμάστε, είχαμε δεσμεύσεις ότι αυτό το έργο θα έχει πλήρη οριμότητα αρχές του 2022. Έχετε δει εσείς να έχει οριμότητα και να είναι έτοιμο προς ένταξη? Μάλιστα. Τώρα, ποια άλλα θέματα απασχόλησαν τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, για να έρθω και λίγο στο θέμα της θέρμανσης, κύριε Αντιπρόεδρε? Κύριε Βακρατζά, μας απασχόλησαν οι εποχιακοί εργάτες από τις όμορες χώρες. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Έγινε η προσέγγιση του αριθμού των εργατών που θέλουμε από τις όμορες χώρες για τις εποχιακές εργασίες και εκεί υπήρξε ένας προβληματισμός. Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας και παρόλα αυτά ζητούμε 12-13.000 εποχιακούς εργάτες από τις όμορες χώρες για το 2023. Υπήρξε ένας προβληματισμός και υπήρξε και μια σκέψη να υπάρξει μια λύση κεντρικά, ούτως ώστε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα της ανεργίας των δικών μας ανθρώπων και να τους εντάξουμε σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Όχι μόνο να περιμένουμε τους οποχιακούς εργάτες από τις όμορες χώρες. Σίγουρα οι αγρότες, εάν δεν υπάρχουν αυτοί, δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα, όμως πρέπει να υπάρξει λύση και για τους δικούς μας ανέργους. Μάλιστα. Ωραία. Και να έρθω τώρα και στο θέμα της θέρμανσης, γιατί είδαμε κάποιες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα από τα επιμελητήρια. Είδαμε τα συλλαλητήρια που έγιναν και στη Φλόρινα και στην Καστοριά. Έχουμε πλέον αποτελέσματα, κύριε Ελιάση? Θα δούμε άλλες κινητοποιήσεις στην πορεία και για το θέμα της θέρμανσης και για τα επιδόματα, και αν είστε ικανοποιημένος που από αυτή τη συμμετοχή των πολιτών και των φορέων στα συλλαλητήρια για να κερδίσουμε κάτι παραπάνω και στη θέρμανση και όχι μόνο, και στην ενέργεια. Σίγουρα τα συλλαλητήρια ήταν σε μια θετική κατεύθυνση. Εγώ περίμενα μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου. Οι φορείς συμμετείχανε, όμως δεν έχουμε ακόμα σημαντικά αποτελέσματα από αυτές τις δράσεις που κάναμε. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει παρέμβαση κεντρικά και από τους βουλευτές και από τους δημάρχους και από τον κύριο Περιφερειάρχη, ούτως ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Δεν θα αντέξουμε αυτόν τον χειμώνα, κύριε Βακρατσά. Οι τιμές όλων των τρόπων θέρμανσης έχουν φτάσει στα ύψη. Είτε πρόκειται για το πετρέλαιο, είτε για το φυσικό αέριο, είτε για τα ξύλα, είτε για το πέλετ. Είναι πια σε τέτοιες τιμές που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το κόστος θέρμανσης όλοι οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε 8 μήνες χειμώνα. Πρέπει να βρεθεί λύση. Και κάτι άλλο να πούμε, κύριε Βακρατσά, ακόμα υπάρχουν τοπικές κοινότητες που δεν έχουν πάρει τα καυσόψυλα. Πότε θα τα πάρουν, κύριε Βακρατσά? Είναι ένα θέμα που χρονίζει, επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Επιτέλους πρέπει να λυθεί. Δεν είναι δυνατόν τώρα να περιμένουν οι κάτοικοι να πάρουν τα ξύλα που ούτε καν λύνουν συνολικά το πρόβλημα. Γιατί τα χωρικά που παίρνουν είναι ελάχιστα σε σχέση με τις πραγματικές τους ανάγκες. Υπάρχουν κοινότητες εκεί, το αμοιντέο, που δεν τα έχουν πάρει ακόμα, δηλαδή. Τι εικόνα έχετε? Βεβαίως υπάρχουν αρκετές κοινότητες που δεν έχουν πάρει ακόμη καυσόξυλα. Και στον Δήμο Αμοιντέου και στον Δήμο Φλόρινας και στο Δήμο Πρεσπών. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Και βέβαια αφορά και τις ποσότητες των καυσόξυλων. Και να πούμε και κάτι άλλο, κύριε Βακρατσά. Υπάρχουν τοπικές κοινότητες που δεν δικαιούνται καθόλου να πάρουν καυσόξυλα. Πρέπει να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα.
για να έχουμε μια ισότιμη αντιμετώπιση. Και δεν μπορεί να φτάνει αυτό να γίνεται μέσα στο Νοέμβριο του 22, που θα μπορούσε να έχει λυθεί από το καλοκαίρι για να στεγνώσουν και τα ξύλα και να είναι έτοιμος ο πολίτης. Τώρα τι να κάνει, άμα χαλάσει ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Σε λίγο δεν θα υπάρχει δυνατότητα να έχουμε τις πρώτες βροχές της πρόσβασης για τη λήψη αυτών των καυσόξυλων. Άρα συνολικά το πρόβλημα της θέρμανσης δεν έχει λυθεί. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, πρέπει να σκύψουν πάνω σε αυτό το πρόβλημα και να δώσουν πραγματικές και οριστικές λύσεις, όχι πρόσκαιρες λύσεις. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση και την ενημέρωση. Θα τα δούμε τα θέματα και το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Ηλιάση. Εγώ σε ευχαριστώ, κύριε Βακρατσά. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια, κύριε Αντιπρόεδρε. Καλή συνέχεια. Επίσης.